Χαίρετε. Το Αρχονταρίκι και σήμερα κοντά σας όπως κάθε φορά με πρόσκληση φιλοξενίας στους καιρούς της αφιλίας. Σήμερα είμαι ιδιαίτερα, θα έλεγα, χαρούμενος και συγκινημένος γιατί θα φιλοξενήσουμε στο Αρχονταρίκι έναν κληρικό που μπορώ υπεύθυνα να πω ότι έχει σφραγίσει με την παρουσία του τα τελευταία χρόνια της Ελλαδικής Εκκλησίας των θεολογικών γραμμάτων της πορείας μας, εμάς των νεωτέρων. Είναι κοντά μας ο πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος Αρχιμανδρίτης, 90 ετών όπως ο ίδιος λέγει πλέον, και τον ευχαριστώ που δέχθηκε την πρόσκληση να έχουμε αυτή την συνομιλία μαζί και θέλω να σας παρακαλέσω, πατέρα Ηλία, να μας καταγράψετε αυτή την πορεία των 90 χρόνων για μας τους νεωτέρους και για όσους μας παρακολουθούν, γιατί πολλά ακούγονται, λέγονται, αλλά είναι διαφορετικά να ακούει κανείς από αυτόν που έζησε μια ζωή ολόκληρη υπηρετώντας και διακονώντας την Εκκλησία και το λαό του Θεού. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε απλά από τα παιδικά σας χρόνια, έτσι, για όσους τυχόν σας γνωρίζουν αλλά και για όσους θα σας γνωρίσουν μετά από αυτή τη συζήτηση. Τι ήταν εκείνα τα χρόνια και πώς ήταν ο τόπος μας εδώ? Και εγώ, σεβασμιότατε, πώς να σας ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά για τη μεγάλη τιμή που μου κάνετε τώρα στα γεράματα με αυτήν την αναδρομή που μου ζητάτε καταρχήν. Γεννήθηκα στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην πλατεία Ομονίας, μεταξύ των οδών Πειραιός, Φιλανζέρου, τα πρώτα στο Πειραιός, στις πρώτες κατοικίες, κατόπιν οδός Φιλανζέρου κοντά στην πλατεία Κάνιγκος. Για τους γονείς μου, δύο λέξεις. Ο πατέρας ήταν γιατρός, ο Ριλά, είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές, όπως λέγουν, αξιόλογες, και στο Παρίσι και στο Βερολίνο και στην Βιέννη. Που μου λένε μερικοί παλαιοί γιατί το θεωρούν λίγο περίεργο πως ένας από επαρχίαν προερχόμενος στην Σπάρτη και ήρθε μετά το Λύκειο στην Αθήνα κατάφερε όχι απλά να πάει, λέω και εγώ μέσα μου, να μάθει καλά τις δύο γλώσσες σε δύο περιοχές. Και όχι μόνο Παρίσι, δύο-τρία χρόνια, όπου βλέπω το μπιλέτο του που υπήρχε, το επισκεπτήριο, λέει εξωτερικός βοηθός του καθηγητού τάδε. Στον κλάδο Οριλά. Καθώς στο Βερολίνο και έπειτα στη Βιέννη, δύο γερμανόφωνες περιοχές, όπου βλέπω και στο αρχείο του δύο-τρεις διατριβές στα γερμανικά. Άρθρα επιστημονικά δηλαδή, σε ειδικά περιοδικά της οτορινολαρυγγολογίας. Αυτά με τον πατέρα μου και επανελθόν περίπου προ ενός αιώνος κάπου εκεί στο τέλος της πρώτης δεκαετίας του 20ου αιώνα στην Αθήνα ίδρυσε ιδιωτική κλινική, διότι τότε όπως φαίνεται αρκετά νοσοκομεία δεν είχαν τμήμα Οριλά όπως είχαν χειρουργικό, παθολογικό, και έτσι έπιανε μια ιδιωτική κλινική και αυτό δίπλα στην Ομόνια πίσω από το φαρμακείο Μπακάχου Αγίου Κωνσταντίνου 5. Επί μερικά χρόνια η δουλειά του διακόπτε το, με τους πολέμους και τις πιστρατεύσεις, ιδίως του 12-13, αλλά συνέχισε κατόπιν και απέθανε νέος σχετικά 46 ετών, αφού είχε παντρευτεί 10 χρόνια πριν. Αυτά για τον πατέρα μου, ο οποίος δεν εθρίσκευε, αλλά φαίνεται από το λίγο που ξέρω, γιατί ήμουν 8 χρονών, 9 χρόνια άμα πέθανε, δεν τα έχω εκ πρώτης όψης, αλλά καταλάβαινα και εγώ, δεν θρησκεύε. Φαίνεται ότι εσέβετο τη μάνα μου που είχε θρησκευτική αγωγή, όχι έντονον, αλλά σοβαράν, καλήν, αθηναϊκήν αγωγή. Είχε πάει και στο Αρσάκιο κάνα δύο χρόνια και στο Δίο είχε πάει. Είχε μια καλλιεργία. Και θαυμάζω εκ των υστέρων πώς συμβίωσαν ένας από τα Παρίσια κλπ. Με μια Αθηναίαν καλήν βέβαια. Είναι θαυμαστό, τολμώ να πω, δεν εγκομιάζω. Λέω πώς ο Θεός εργάζεται. Εσείς είχατε θρησκευτική αγωγή σε εκείνη την παιδική ηλικία και σε ποιο σχολείο πήγατε? Γιατί εκεί στο σχολείο είναι καλό να πούμε και κάτι που έχετε σαν εμπειρία και ναι, σήμερα αρχικά προκαλεί ενδιαφέρον μετά από τόσα χρόνια. Βεβαίως. Αρχικά στην Ιόνιο Σχολή,
Όντως Ακαδημίας δεν υπάρχει τώρα, ήταν τον Αρένων εκείνο και αλλού ήταν το Θηλαίον. Κάμποσα χρόνια εκεί, τέλειος δημοτικό, γυμνάσιο και τις τελευταίες του σχολείου που τις λέμε Λύκειο ή στο πειραματικό σχολείο. Σε αυτά τα δύο εφήτησα τα χρόνια τα σχολικά. Εκεί στο πειραματικό ήσασταν συμμαθητής και με τον αείμνηστο Παπανδρέου. Ναι, τα είχαμε πει πριμερών κάπου αυτά. Και πολλοί εντυπωσιάστηκαν γιατί και κατανοεί κανείς το διάβασα στην ιστορία και πώς βεβαίως συνυπάρχουν δύο άνθρωποι που ακολουθούν διαφορετικό δρόμο. Ναι, ναι. Τελικά στα φοιτητικά χρόνια αποφασίζετε να ακολουθήσετε την πορεία μιας αφιερώσεως και μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Πριν από τα φοιτητικά, προκειμένου να πω στη θεολογική σχολή, εκτός από τη μάνα μου που πήρα, διότι πεθαίνοντας νωρίς ο πατέρας μου, έμεινε η μάνα αυτή να μας καθοδηγήσει και όσο πήγαινε και μετά την χειρία της πλησίασε πιο πολύ. Το θρησκευτικό βίωμα και την αδελφότητα ζωή εγνώρισε. Διότι συγγένευε με τον πάτερ Ευσέβιο, τον ιδρυτή της ζωής, η μητέρα. Πήραμε λοιπόν εκεί από τη μάνα μου και ταυτόχρονα τα καθηγητικά σχολεία την εποχή εκείνη ήταν σε μεγάλη ακμή. Τη δεκαετία του 30 δηλαδή, είναι ένα σπουδαίο ντοκουμέντο αυτό. Μεγάλη ακμή. Με την ευλογία του τότε Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου και άλλους παράγοντας, ήταν κάτι που μας τροφοδοτούσε δηλαδή. Σήμερα δεν το καταλαβαίνουν τα παιδιά. Και η Διοικούσαξη δεν μπορεί να το κάνει μέσα στο χάος της εποχής. Λοιπόν, η μάνα μου και το καθηγητικό, και έτσι, ενώ όλοι λέγανε θα γίνεις γιατρός, θα γίνεις γιατρός, έστω και αν έχει πεθάνει ο πατέρας, όμως κάτι μου έλεγε μέσα μου, πρέπει προς τα εκεί να βαδίσω λίγα, και έστω και αν δεν πάει πολύ στην εποχή, στο αθηναϊκό κοινό και στο σχολείο που είμαστε, που ήταν κάπως ανεπτυγμένο. Λέω, σαν πως πρέπει προς τα εκεί. Και έτσι αποφάσισα τη θεολογία ως αυτή οδόν προς την κάποια αναφιέρωση, είπατε, κοινοβιακή και ιεραποστολική. Και σκέφτηκα πώς στη ζωή. Ήταν λίγο στενό μονοπάτι αυτό. Να αφιερωθεί κανείς σε ένας Αθηναίος, συγγνώμη, δεν επαινώ. Λέω το κλίμα. Ένα παιδί από την επαρχία είχε πιο πολύ μια αγαθότητα, ας πούμε, τότε. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έτσι μπήκα στην θεολογία για να προχωρήσω τη ζωή σαν ένα κλιμάκιο αφιερωμένο στο κήρυγμα, στην διακονία. Μπορείτε να μας δώσετε το κλίμα εκείνης της περιοχής και της εποχής και τι είναι αυτό, πατέρα Ηλία, που έδωσε την έμφαση και την ένταση μια ιεραποστολική αδελφότητα όπως αυτή της ζωής να έχει τέτοια δυναμική και να επηρεάσει τόσο πολύ τα πράγματα της εποχής μέσα στον ιεραποστολικό χώρο της Εκκλησίας. Πράγματι είναι ένα θέμα, όπως λέτε, ενδιαφέρον. Το 1907 ο πατήρ Ευσέβιος Μαθόπουλος, κληρικός, ιερομόναχος, σεβαστός από το Μοριά και από το Μέγα Σπήλαιον. Από εκεί του είπαν οι πατέρες και μάλιστα ο ηγούμενος, ο αξιόλογος Ιγνάτιος Λαμπρόπουλος, που είχε κάνει κριτική και των νέων ρευμάτων που ήρθαν επί αντιβασιλείας στην Ελλάδα και αναφέρει η ιστορία το όνομά του με τον Φλαμιάτον κάποιον άλλον σπουδαίο λόγιο. Ο πατήρ Ευσέβιος λοιπόν πήρε και παρακινήθη από τον ηγούμενό του, πήγαινε και στην Αθήνα να πάρει κανένα εφόδιο. Αφενός ο Μακράκης, ένας δάσκαλος μεγάλος, βέβαια δεν τον ακολουθάμε εμείς λέει πλήρως, αλλά δίνει ένα ας πούμε μοντέλο κηρύγματος ζωντανού να πάρει κάτι. Αφού ήρθε στην Αθήνα λοιπόν ο πατήρ Ευσέβιος και πήγαιναν και εξομολογούνται κοντά του, αφού είχε περιοδεύσει όλη την Ελλάδα, τελευταία χρόνια και η υγεία του είχε καλυφθεί, πλησίαζε τα 80 τότε, εξομολογούνται 2-3. Που τους επεσήμανε ως καλούς ευσεβείς φοιτητάς θεολογίας. Και ήταν ο Τρεμπέλας, ο γνωστό όνομα καθηγητής θεολογίας κατόπιν, ο Διονύσης Φαραζουλής, αξιολογότατος κήρυκας παλαιά, που πέθανε πολύ νωρίς, το 20, 38 ετών, και κάνα δύο άλλοι. Τους λέει λοιπόν μια ημέρα, εφόσον μου κάνει την τιμή, το λέμε δικά μου λόγια, έρχεστε κοντά του και εξομολογήστε και σας καθοδηγώ κατά κάποιον τρόπο, και παίρνετε το δίπλωμά σας όπου να είναι, σε κανένα χρόνο. Δια τούτο θα έλεγα, εάν δεν έχετε αντίρρηση, να ενοικιάσουμε ένα μικρό διαμέρισμα. Αντί να είστε σε μοναχικά δωμάτια, μεταξύ Μοναστηράκη και Ομόνια ή κοντά. Όπερ και έγινε, κάτω από τη Χρυσοσπηλιώτισσα προς τα κάτω πάει ο δρόμος για την Αθηνάς, νοικιάσαν οδός Βορέου, ένα μικρό διαμέρισμα και ήσαν αυτοί οι 2-3-4. Αφού κάνα 2-3 χρόνια
πέραν το βραδάκι περνούσε, τους έβλεπε, τα λέγανε. Λέει, θα μείνω κι εγώ μαζί σας, να συνοικήσουμε, αν θέλετε, και εγώ να σας βοηθώ. Τα λέει όλα έτσι με λεπτότητα. Όχι, ούτε είπε ιδρύω με αδελφότητα, ούτε ίσως το έχει σκεφτεί καλά. Διότι δεν αρκεί, θα πάρετε το δίπλωμα. Πώς να καλυφθείτε, είτε γίνετε κληρικοί, είτε όχι, αφού θα κηρύττω το λόγο του Θεού. Έτσι έγινε τόσο πυρήνας. Με τα 3 χρόνια, το 2011, λέει, αφού καταστήκατε, καλό είναι να βγάλουμε ένα περιοδικό εβδοματιαίο. Υπήρχαν σπάνια κάτι περιοδικά, 3 ιεράρχοι. Και έτσι τότε πήρε το όνομα φίρμα. Το ονομάσαμε Ζωή, λέει. Δεν ήταν κάτι ιδρύωμενο, ας πω. Απλά ήρθε, σου λέει, αφού υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να είναι κήρυκες σε αυτή την πρωτεύουσα που αναπτύσσεται, να είναι και ένας πυρήνας. Τα μοναστήρια καλά και σεβαστά, αλλά κάτι να υπάρχει στην Αθήνα. Έτσι έγινε το πράγμα και επεκστάθη. Κατόπιν το εξετίμησαν αρκετοί νέοι, προσήλθαν, πλησίασαν. Παρόλα τα σχόλια που γίνονται κάποτε στην Ασύνοδο, σχολίασαν. Μα είναι μια κίνηση καινούργια. Εξετάστη. Μόλις είχε αναλάβει ο Χρήστος Παπαδόπουλος το 24 το θέμα, όχι απλώς στην ιεραρχία, ότι κάνουν εξομολόγηση μεταξύ τους. Είπαν αυτό, λέει, δεν είναι σωστό. Κάνουν μια μελέτη και συζητούν πνευματικά. Ή κοινωνούν απροετοίμαστοι χωρίς νηστεία. Και αυτό απεδείχθηκε δεν είναι σωστό. Κάποιος είχε κάνει. Και έτσι και από εκεί δικαιώθηκε, πήρε μια τόνωση. Και η αφιψηλού του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου κατανόηση και ευλογία, τα καθηγητικά τα ευλόγησε πάρα πολύ. Ερχόταν στην τελετή λήξεως σε εμάς τα παιδιά τότε, στη Μητρόπολη Αθηνών, στον Άγιο Κωνσταντίνο, να ευλογήσει, το ένιωθε. Και τα καθηγητικά είναι ανάπτυξη και σε κάτι διεθνή συνέδρια τιμήθηκαν τα καθηγητά της Ελλάδος τότε, αυτά, μετά το 30. Έτσι λοιπόν η αδελφό της ξεκίνησε, μεγάλωσε, προσήλθαν αρκετοί, έγιναν ιεροκήρυκες Μητροπόλης, αρκετοί εκ των πατέρων της ζωής, άλλοι περιόδευαν σε άλλες επαρχίες, κάνα καθηγητικά, έγιναν και μικρές αίθουσες σε μερικές επαρχίες, ώστε εκτός του κηρύγματος των ναών να μαζεύουν τα παιδιά, οι νέοι. Δεν ήταν κάτι που θα αντικαθιστούσε τους ναούς, όπως είπε κάποιος. Ένα βοηθητικό πράγμα, τι να πάει στο καφενείο, να έχει εκεί. Κάπως έτσι. Και έτσι ουσιαστικά ξεκίνησε μια ιεραποστολική προσπάθεια στην Εκκλησία της Ελλάδος που δεν υπήρχε. Ναι. Και βεβαίως καταλαβαίνω ότι πρότυπα θα έπρεπε να βρεθούν από κάπου. Διότι πολλοί λένε, ξέρετε, ήρθαν τα πρότυπα απ' έξω. Είναι απόλυτα κατανοητό. Κάπου κανείς θα είχε μια εικόνα πώς γίνεται αλλού, πώς μπορούμε να κάνουμε και εμείς εδώ. Ναι. Και έτσι πορεύτηκαν τα πράγματα. Βέβαια, σε αυτή την πορεία αναδείχθηκαν ισχυρές προσωπικότητες, όπως ο πατήρ Σεραφείμ Παπακώστας. Θα ήθελα λίγο να μας περιγράψετε αυτά τα πρόσωπα που όντως πολλοί άνθρωποι άκουγαν τα κηρύγματα και εντυπωσιάζονται, συγκέντρωσαν νέους γύρω τους σε αριθμούς που σήμερα είναι ασύλληπτοι για μας. Και θέλω λίγο να μας δώσετε τι ήταν αυτό που ενέπνεε αυτούς τους ανθρώπους, τι ήταν αυτό το χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής που μπόρεσαν να επιδράσουν τόσο πολύ στην ελληνική κοινωνία. Ο πατήρ Σεραφείμ Μαθόπουλος, πανέρχομαι στον ιδρυτή. Ζούσε το Ευαγγέλιο, το μόνο που δεν λέω, δεν θέλω να πω μεγάλα λόγια, το πήρε στα σοβαρά. Αυτό το έχουν πει και μερικοί παραέξω. Ο Αγουρίδης που πέθανε προημερών και δεν ήταν στον κύκλο μας. Αλλά ήξερε από τα καθηγητικά του. Το έχει γραμμένο αυτό. Ο πατήρ Ευσεμαθόπουλος έδειξε ότι η θρησκεία είναι κάτι που πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά. Λοιπόν, ζούσε εν απλότητη, δεν είχε ούτε ρητορικότητα, ούτε στόμφων, ούτε μεγάλες ιδέες εντός εισαγωγικών, απλούς αλλά με βάθος. Είχε περιεχόμενο, το ένιωθε, το μετέδιδε με διακριτικότητα, με απλότητα κλπ. Και υπέδειξε διάδοχον τον πάτερ Σεραφείμ Παπακώστα, νέον σχετικά τότε, το 28, εκοιμήθηκε ο πατήρ Ευσέβιος, το υπέδειξε και ήδη ένα δυο χρόνια πριν το ανέθεσε, παρόλο που δεν ήθελε εκείνος ζώντος του γέροντος να λάβει να πάρει το τιμόνι. Και βέβαια είχε κατά κόσμο, λέμε, πιο πολλά προσόντα τέτοια γενικής φύσεως, χωρίς να είναι ρήτορ έτσι, δεν υπογραμμισμένη τη λέξη, αλλά και ανέπτυξε τη σκέψη κάπως βαθύτερα, έγραψε βιβλία, πατήρ Σεραφείμ, εκράτησε τον άμβονα της Μητροπόλης Αθηνών και δεν μικρό πράγμα, 24 χρόνια, επί 2-3 αρχιεπισκόπων δηλαδή, κρατούσε αυτό, δεν τον αλλάξανε. Είχε πάρα πολύ μεγάλο κρατήριο, δεν υπερβάλλω καθόλου.
είναι γραμμένο σε διάφορα τα και σε εφημερίδες, ότι ο ναός ήταν ασφυκτικά γεμάτος και το πρωί μιλούσε την λειτουργία και το απόγευμα 5 με 6 από το κήρυγμα και έρχονται από μακριά. Δεν είχαν γιο ταχύ άνθρωποι τότε, παράβατε, μέχρι το 47 που ισθένησε και πέθανε. Λοιπόν, είχε μεγάλη συρροή κόσμου το κήρυγμα. Αντιστοίχως μερικά βιβλία του, σε φοιτητάς ομιλούσε κατά καιρούς στο Σύλλογο προς τον Παύλο, προς τον Σκαρίση, και πάλι έρχονται αρκετοί προστήρχονται, που είναι, ναι, ο φοιτητής είναι λεπτό πράγμα, δεν έρχεται εύκολα, αλλά υπήρχε ένα κλίμα τέτοιο λόγω του άμβονος που είχε, των βιβλίων του, πήρε και μερικά επίκαιρα θέματα και έγραψε βιβλία, εκτός τα πνευματικότερα, η επιτροσομιλία του Χριστού, η παραβολέ, τα θαύματα, τα τρία μεγάλα έργα του, μερικά επίκαιρα, φέρει πίν το ζήμα της τεκνογωνίας, με την αύξηση των εκτρώσεων και τα λοιπά, και ειδικό, πολύ συγχρονισμένο βιβλίο, ηθική και υγεία. Δεν συμβιβάζεται η ηθική, συγγνώμη, με την υγεία, βεβαίως. Λοιπόν, η μορφή αυτή επέδρασε και το έργο απλώθηκε. Φέρει πίν αρκετοί πήγαιναν και επιστήμονες και λοιπά, ή εκπαιδευτικοί, είπαν τότε να κάνουμε ένα σύλλογο εκπαιδευτικών χριστιανικής πνοής, ο οποίος υπάρχει μέχρι τώρα. Οι επιστήμονες αναλόγως, για τους φοιτητές έγινε πάλι κάποια μικρή διοργάνωση, που υπάρχει τώρα Χριστιανική Φοιτητική Ένωση, άνοιξε δρόμους χωρίς φωνές, το ξαναλέω, χωρίς μεγάλες εξαγγελίες, απαλά, που ήρθε σαν φυσικό πράγμα. Έχουν πει μερικοί γιατί τα σωματεία. Δεν υπήρχε εκ προημίου να γίνουν σωματεία. Αλλά όταν μαζεύτηκα κάπου, λέει να έχουμε και μια νομική παρουσία, που κάπου θα χρειαστεί, σε μια εφημερίδα, σε ένα δικαστήριο, αστικό δικαστήριο. Είμαστε κάτι. Έγινα και αυτά, σαν παρακλάδια του έργου. Γι' αυτό το πράγμα εξετιμήθη και από τον Άρχη Επισκόπων και από τη Σύνοδο. Βέβαια υπάρχουν σχόλια διάφορα, αλλά εξετιμήθη, το τονίζω αυτό. Φέρει πίν όταν το 99 προδεκαετίας ήταν επέτειος του Πατρός Ευσεβίου, δεν έγινε κανένας εορτασμός, αλλά το παιδικό δράσης μας, ο Σωτήρος, είχε γνώμες πολλών ιεραρχών και καθηγητών για την Πάτερ Ευσέβη το έργο του. Όπως επίσης ότι γράφτηκε το βιβλίο από Γερμανών διδάκτορα, δοκτορά στη Χάιντελβέργεν, που είναι μεταφρασμένο από τον Πάτερ Μεταλλινών, καθηγητή Γιώργη Μεταλλινών, και δύο βοηθούς του, μετεφράστη του Ματσεύσκη, που το έχει αναθέσει Γερμανός καθηγητής Σλίνκ στην Χάιντελβέργεν, να πάει στην Ελλάδα να μελετήσει αυτή την κίνηση. Κάτι λέει, μας ενδιαφέρει. Και έχει βγει στα ελληνικά, μετάφραση Πατρός Μεταλλινού, η κίνηση της ζωής στην Ελλάδα. Όπου με σοβαρότητα λέει από ποιους πήρε από εντός και εκτός της ζωής πληροφορίες και υλικό, και έτσι να πούμε ανεγνωρίστη κάπως, ας πούμε έτσι, το έργο αυτό που φαίνεται λίγο περίεργο στην αρχή, και αρκετοί αρχιερείς είπαν όντως ζωντανεύουν την επαρχία μου, ο Ιεροκήρυκας, που κάνει και καθηγητικά και κατασκηνώσει για τα παιδιά υποκοινή με τους εντοπίους παράγοντας, ώστε να έχουν μια πιο σφαιρική αγωγή. Κάπως έτσι προχώρησε και κάπως εξετιμήθη. Βέβαια υπάρχουν σχόλια, το ξέρουμε, και ενίοτε πιο πολύ ακούγονται μερικά σχόλια εις βάρος της ζωής του. Άλλοι ότι είναι κάτι πολύ συντηρητικό, άλλοι ότι κάνει πολύ κάτι προστατικό. Είναι αλήθεια ότι εκ των υστέρων κανείς μπορεί να δει πολλά πράγματα. Αυτό που εμείς που ακούμε σήμερα συνειδητοποιούμε είναι ότι σε εκείνη την εποχή, με αυτό που επικρατούσε στην Ελλάδα, ίσως δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα καλύτερο. Εκ των υστέρων, πατέρα Ηλία, ο καθένας μπορεί να κάνει την κριτική και δεν είναι κακό. Αλλά έχουμε την αίσθηση εμείς οι νεότεροι ότι όπως καταγράφονται σήμερα τα πράγματα, ήταν κάτι που χρειαζόταν στον τόπο, ήταν κάτι που άφησε και μέχρι σήμερα μια σφραγίδα μέσα στα πνεύματα, τα πράγματα της Εκκλησίας, ανεξάρτητα από το αν θα μπορούσε κανείς να δει. Και βεβαίως σήμερα υπάρχουν και άλλες τάσεις, υπάρχουν και άλλες σκέψεις, αλλά εκείνη την εποχή αυτοί οι προτεργάτες έφεραν το κήρυγμα στην Ελλάδα, έφεραν την κατήχηση στην Ελλάδα, έφεραν την τακτική θεία κοινωνία στην Ελλάδα, έφεραν τη λατρευτική ζωή με άλλο επίπεδο και ποιότητα στην Ελλάδα, και νομίζω ότι αυτά αναγνωρίζονται από όλους. Θα πάρουμε όμως μια μικρή αναπνοή που είναι αναγκαία για το πρόγραμμά μας και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε. Αυτά που είπατε και τη μελέτη του λόγου του Θεού και τη μελέτη. Ακριβώς. Το κήρυγμα, η μελέτη. Πατάτες
80 συν το ψωμί 70, σύνολο 1,50 συν 3,60, σύνολο 5 και 10, 1,40 συν αυγά 3, γάλα 1,40. Όχι. Ο λογαριασμός τηλεφώνου 30, το λεωφορείο 1, απορρυπαντικό για τα ρούχα 2,50, χαρτζιλίκι στα παιδιά 1,20, φάρμακα 15, ασφάλεια πληρώς 30 το μήνα, 360 το χρόνο, ηλεκτρικό ρεύμα 45, νερό. Αυτό είναι. Η κατασκευή έγινε με λαμαρίνες και ξυλά. Το παράθυρο δεν ανοίγει. Το τρένο περνάει κάθε τέταρτο, αλλά είναι ήσυχα γενικότερα. Ένα δωμάτιο είναι μόνο, δεν έχει τίποτα άλλο. Να το δούμε. Περάστε. Δημιουργούμε δίκτυο για την προστασία των παιδιών. Έλα μαζί μας. Υπηρεσίες και οργανώσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο kesathea@papakijustice.gr. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερα. Γιατί να μην βλέπω τον μπαμπά μου? Γιατί πρέπει η μαμά και ο μπαμπάς να ζουνε χώρια και να μην ζούμε όλοι μαζί? Δεν έχω κανένα να με καταλάβει. Οι γονείς μου είναι στον κόσμο τους. Οι φίλοι μου κοιτάνε την πάρτι τους. Είμαι μόνος. Μη σηκώνεις μόνος το βάρος. Σήκωσε το ακουστικό σου. Θέλεις να μιλήσεις? 116-111. Γραμμή στήριξης παιδιών και εφήβων. Ένας αριθμός που μιλά στην καρδιά σου. Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος είμαι σήμερα ο προσκεκλημένος στο Αρχονταρίκι. Είναι ο άνθρωπος χάρη στον οποίο μαθαίνουμε πράγματα που συνέβησαν στην Ελλάδα πολλά χρόνια πριν, μια ιστορία ολόκληρη μέσα στην Εκκλησία, με προσπάθειες, με ιεροκηρυκτική δραστηριότητα και προσφορά, με πνευματικότητα και με συγγραφή. Πατέρα Ηλία, θέλω τώρα να μας μιλήσετε για την εμπειρία της ιεροσύνης σας. Για αυτό το μυστήριο που έχουμε μέσα στην Εκκλησία μας και το δώρο του Θεού. Και θέλω να μας δώσετε βιώματα και σκέψεις πώς εσείς ζήσατε και πορευτήκατε μέσα στην Εκκλησία, τι ήταν και τι είναι το κήρυγμα, πώς βλέπετε τα πράγματα σήμερα. Έτσι θέλω να κάνουμε ένα μέτρημα της εμπειρίας σας και θέλω να βλέπετε και τη σημερινή εποχή, γιατί ξέρω ότι μπορείτε να τη δείτε και μπορείτε πολλά να διαπιστώνετε. Μεγάλο θέμα, πολύ σημαντικό. Πρέπει να πούμε κάτι και γι' αυτό. Ξεκινώ από κάτι πολύ προσωπικό, το οποίο ομολογώ σημαντικότατε, το λέω.
δημοσία. Δεν το έχω πει παρά σε ελαχίστους. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Δεν επεθύμουν την ιεροσύνη. Και όταν μπήκα στη θεολογία και στην αδελφότητα της ζωής, δεν το αποζητούσα. Άλλοι φλέγονται και το θέλουν. Ούτε ως παιδί πήγαινα στα παπαδάκια του ιερού. Όχι ότι ήμουν μακριά, αλλά δεν μου εταιρίζει. Μάλιστα όταν μου είπα να γίνω, λέω, φτάνει που με θεωρώ. Μ' άρεσε να διαβάζω, να γράφω. Λέω, γιατί σταματάς εκεί, λέει, πρέπει να πω. Λοιπόν, εκ των υστέρων, βέβαια, τι να πω. Είναι γνωστά τα πράγματα, τι σημασία έχει, ο ρόλος. Βέβαια, να πω αυτά τα γνωστά διδάγματα, πρέπει, μιλώντας για την ιεροσύνη ή ζώντας την ιεροσύνη ή καθοδηγώντας κι άλλους για την ιεροσύνη, να είμαστε προσγειωμένοι, θα έλεγα αυτό. Δηλαδή, στα σοβαρά να παίρνει το Ευαγγέλιο. Όχι τα δευτερεύοντα, τα αξεσουάρ, τις λεπτομέρειες, τις κραυγές, πάω τώρα στους ψαλτάδες και στους ιερείς. Ή να γίνει χειρεύς, έχει αρχιερεύς για να έχει επισημότητα. Είναι γνωστά αυτά τα μικρόβια που ανέκαθεν πολιορκούν ή απειλούν την Εκκλησία και διε την ιεροσύνη. Λοιπόν, να είναι κανείς πρώτο φυσικά αγνής διαθέσεως, να φοβείται τον Θεό με την βιβλική έννοια που φοβούμε τον Θεό και να προσπαθεί να πλησιάζει το θέμα, να το εμβαθύνει, το ζει, να ιερουργεί όντως, αμέμπτως και να είναι λοιπόν εκτός από την καλή διάθεση και τον αγώνα των πνευματικών να γίνεται ιερεύς κάθε μέρα. Προχωρεί να είναι προσγειωμένος. Εκείνους σας είπα μερικούς προλίγου. Εκτός που ήσαν άνθρωποι που βαθύνανε, ήσαν προσγειωμένοι. Είπα ούτε ρητορίες, ούτε πολύ ψηλές φιλοσοφίες, αλλά ούτε απλοϊκότητες. Είναι τα δύο άκρα που γι' αυτά μπαίνουν ως ζυζάνια στον χώρο της Εκκλησίας και της ιεροσύνης. Προσγειωμένοι, με σαφήνεια, με απλότητα, όπως λέει κάπου, με τα σανδάλια του Ιησού και με του Παύλου τη γνησιότητα και τη ζωντάνια. Συνδυάζονται αυτά. Ο κόσμος διψάει, όπου είναι το καλό το αναγνωρίζει και όπου η Εκκλησία πορεύεται σωστά έρχεται και όταν οι μεγάλες μέρες οι πάντες έρχονται στο ναό και οι άπιστοι ακόμα θα μπουν στο ναό τη Μεγάλη Παρασκευή. Όχι ότι αυτό αρκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει λέω δεν είναι κάτι που χάθηκε και οι σημειομετρήσεις το δείχνουν και παραδείγματα υπάρχουν αρκετά. Ο τάδε λοιπόν πιστεύει στον Θεό, δεν το ξέρει, μα δεν το έχει διακήρυξει. Πού να το πει, δεν περνάει. Ο τάδε καθηγητή, ο μεγάλο γιατρό, έχουν παραδείγματα, πώ ηγήθηκα. Μου είπαν προχθέ για ένα μεγάλο γιατρό στο Ωνάσιο, όταν μπαίνει λέει και πάνει πάνω στο γραφείο του, στο χειρουργείο του, μπαίνει στο μικρό παρεκκλήσιο στο Ωνάσιο, όχι απλώ ένα. Κάνει, λέει, τον είδαμε με βλάβη ένα σταυρό. Αυτό σταυρό είναι κάτι για ένα μεγάλο γιατρό που δεν το περίμενε κανεί. Εγώ προσωπικά έχω πολλά τέτοια. Αρκετά. Λοιπόν, αν υπάρχει το βάθος και η απλότης και η γνησιότης, δεν είναι έτσι. Είναι κάτι που όντως και σήμερα στέκεται. Πατέρα Ηλία, παρόλο που ανήκατε σε μία αδελφότητα η οποία στα μάτια των πολλών ήταν ένας συντηρητικός χώρος, ναι, αυτό δεν σας εμπόδισε να έχετε γλωσσομάθεια, να είστε από τους πρώτους που ουσιαστικά μελέτησαν ξένους συγγραφείς και βεβαίως από αυτούς οι οποίοι πρωτοστάτησαν στο να πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνέδρια και να έρθουν και από το εξωτερικό θεολόγοι να μιλήσουν. Θέλω να μου πείτε τι ήταν αυτό που σας όθησε σε αυτό το θέμα. Πώς γίνατε εσείς πρωτοπόρος σε πολλά πράγματα όντας μέσα σε ένα χώρο που θα έλεγε κανείς ότι θα μπορούσε να σας κρατήσει και σε χαμηλό επίπεδο μορφώσεως και σε πιο συντηρητικό πνεύμα. Βεβαίως και αυτό να μην το υπερτονίζομαι. Ο πατήρ Σεραφείμ, παράδειγμα αυτό, είχε μια ευρύτητα, πολύ το γνωμολογήσει και φέρει πίν, ήξερε τις δύο ξέρω, γαλλικά και αγγλικά, όχι τέλεια, αλλά τα διάβαζε, δεν τα ομιλούσε και παρακολούθη. Φέρει πίν, θυμάμαι, έπαιρνε πάντα από το Λονδίνο του The Church Times και είχε πολύ καλή πληροφόρηση και ό,τι άλλο. Ο πατήρ Σεραφείμ, ο Τρεμπέλας, είναι γνωστό, είτε, μια διάνοια, αξιολογότατος, καθηγητής Αυστηνίου και καλλιέργησε όχι μόνο το πρακτικό κλάδο της θεολογίας και το συστηματικό κλάδο και το ερμηνευτικό σε τρεις κλάδους και ίσως γι' αυτό επειδή ξανύχτηκε πολύ σε πολλά
δεν έμεινε πάρα πολύ το όνομά του. Αλλιώς θα θεωρείται πολύ μεγάλος. Αλλά επειδή διχάστηκε και λειτουργιολόγος και δογματικός και ερμηνευτής, λοιπόν και αυτός είχε και ευρύτητα και πρωτοποριακό σε πολλά. Από τους κατόπιν, θα έλεγα ένα όνομα, ιδιότυπο, τον ποιητή Βερίτη, που το ονομάζεται Αλέξανδρος Γκιάλας, πολύ νεότερος από τους δύο προηγούμενους, που ο πατήρ Σεραφείμ, όταν είδε ότι είχε ένα τάλαντο ποιητικό, το έμαθε πολύ, γιατί δεν το είχε πει, ότι και ως μαθητής Ιστιχίων έγραφε ποιήματα κλπ. Κλπ. Και είχε λόγω τέτοιχη κλίση, του λέει να φτιάνεις κάτι τέτοιο και να δίνεις κανένα άλλο περιοδικό, όπως οι Ακτίνες, σε εργασία ή ποιήματα. Λοιπόν, αυτοί οι δύο-τρεις δείχνουν ότι υπήρχε αυτό που είπατε. Άλλο δεν ήταν διαδεδομένο το πράγμα αυτό, το άνοιγμα κλπ. Σε μένα δε, ο πατήρ Σεραφείμ που είδε την κάποια δύο, όταν πήρε το δίπλωμά μου, του λέω, τώρα τι θα κάνω εγώ, πατήρ Σεραφείμ, γιατί μπαίναμε ως δόκιμα μέλη και ως τελειόφοιτη φοιτητέ. Λέει, μάθε κι άλλη μια γλώσσα, εκτός από τα γαλλικά που ξέρεις. Και θα ασχολείσαι εκεί, φοντάς τον κύριο Γκιάλα θα είσαι. Μία λέξη, μου ένοιγε ένα δρόμο εμένα. Μία λέξη, όλα τα σκεπτότανε και έριξε σπόρους, χωρίς μεγάλες καγγελίες. Ούτε διορίζομαι, ούτε σου αναθέτομαι. Κοντά εκεί, κάτι θα του μεταφράζεις, κάτι θα του αντιγράφεις, θα στέλνεις στη βιβλιοθήκη να δεις κανένα σύγγραμμα που δεν το έχουμε εδώ. Είχα μεγάλη παρακίνηση. Ένα πρώτο βήμα με τον Αλέξανδρο Γκιάλα, δάσκαλόν μου, δεν ήταν πολλά χρόνια μεγαλύτερός μου, αλλά ήταν 4 χρόνια, 5 μεγαλύτερός μου. Τον ένιωθε κανείς, όπως και οι άλλοι νέοι, σαν κάτι μεγάλο. Μου λέει, είδες, βγάλαμε 2 φυλάδια για τους φοιτητές τότε, πρώτου πολέμου λίγο. Αλλά τώρα είμαστε μετά τον πόλεμο. Είχαμε βγάλει, το ένα λέει, τι λέγουν οι σοφοί περί Θεού, κορυφαίοι σύγχρονοι διανοητές και ψήμα, το άλλο οι μεγάλοι άντρες περί χριστιανισμού. Εκτός από τις γνώμες, λέει, θέλω να ψάξεις να βγάλουμε και ένα βιβλίο ή δύο με, από τους βίους των. Μήπως μόνο ο Πασκάλ είπε περί Θεού. Ο Πασκάλ ζούσε εντατικά το Χριστιανισμό ή κατοπινή. Οπότε εγώ έπεσα με τα μούτρα εκεί, από εδώ, από εκεί, βιβλιοθήκες και αντί ένα βιβλίο βγήκαν 3. Συγγνώμη τώρα, κάνω πολύ επίδειξη, με συγχωρέσει ο Θεός. Το ένα ήταν η θεμελιωτή των επιστημών. Από τον Πασκάλ και τον Λάιμπνιτς και τον Νεύτωνα, τους πρωτοπόρους των νεωτέρων χρόνων, μέχρι 19ο αιώνα. Ο Παστέρ και άλλοι παρόμοιοι, ένα βιβλίο. Λέω, είχαμε και κάποιους ποιητές και λόγω, θα κάνουμε άλλο βιβλίο, λέει. Βρες και άλλο βιβλίο. Λοιπόν, και εκεί αντίστοιχα στον ευρωπαϊκό χώρο, τέτοια ονόματα, από τον Άγγλο Μίλτον μέχρι κατοπινούς κλπ. Συγγραφής Ντοστογεύσκη, κορυφαίος. Και ένα τρίτο εργά του πνεύματος, το μεγάλη δημιουργή υπάρχει ακόμα σε τρίτη, τέταρτη έκδοση, τα Αλεξανδρημένα. Το τρίτο ήταν μερικοί πολιτικοί άνδρες, ο Καποδίστριας, ο Γκλάστον, ο Αβραάμ Λίγκον κλπ. Πολιτικοί και νομικοί κλπ. Λοιπόν, ήταν αυτή η παρακίνηση και άρχισε από εκεί να ασχολούμαι τέτοια. Αργότερα, παρακολουθώντας μερικά πράγματα ευρωπαϊκά, 2-3 βιβλιαράκια μου. Βέβαια είναι σκόρπια, δεν είναι ένα και καλό, γι' αυτό δεν είναι πολύ γνωστά. Παρουσιάζουν όχι τόσο το περί Θεού, όσο αναζητήσεις της έννοιας Ορθοδοξίας, ντοκουμέντα. Ένα προπέσινο βιβλίο μου λέγεται «Η Δύση ανακαλύπτει την Ανατολή». Πολλά ντοκουμέντα για τους πατέρες Εκκλησίας στην Ευρώπη. Συνέδρια για το Μέγα Βασίλειο. Τόμος για την επέτειο προ 50 ετών περίπου της περίφημης Οικουμενικής Συνόδου εν Χαλκιδόνη, της Τέταρτης, στη Γερμανία. Λέω, ρε παιδιά, ρε στους νέους, τόμος τον βλέπετε εδώ, γερμανιστή, εμείς ούτε καν πήραμε είδηση τότε, προ 50 ετών. Το λέω λίγο χοντρά αυτό. Τόμος αφιερωματικός, λέω δύο χαρακτηριστικά. Η εκδόση πατέρων στο Παρίσι, της εκδοτικός οίκος Σερφ, στα γαλλικά, η πατερική σειρά Σουρς Κρετιέν, έχει φτάσει στους 400 τόμους, όχι μεγάλους, μικρούς, αλλά κριτική έκδοση. Δουλειά μεγάλη είναι. Κάτι πράγματα πολύ σημαντικά και πολλά άλλα πράγματα. Πολλά άλλα πράγματα.
που δείχνουν εκτίμηση, αναγνώριση, όχι όλο αυτό, αλλά αναζητείς πολλά από κορυφαίους. Φέρεις στη Γαλλία. Οι κυριότεροι μεγάλοι θεολόγοι είναι οι Σουίτες ή οι Δομινικανοί, τα δύο τάγματα τα πιο θεολογικά. Και έχουν διατρύψει επί πατέρας. Μερικοί κορυφαίοι που δεν είναι καθόλου γνωστοί, ο Ντολιμπακ, Γάλλος ακαδημαϊκός, ιερεύς, ευλαβής, τον εγλώσσα κι εγώ. Καταλάβατε. Μεγάλους πατρολόγους, ο Ντανιελού κλπ. Λοιπόν, από εκεί πήρα φορμή, από Τρεμπέλαν μέχρι Γκιάλαν, ο Μακαρίς ο Μπρατσιώτης, δεν είναι αντιζωής, αλλά είχε θεολόγος, παλαιοδιαθήκης και ακαδημαϊκός. Και αυτός μας άνοιγε δρόμους με βλάβιαν έτσι. Πηγαίνοντας στα συνέδρια, έβλεπε την δίψαν αυτήν και μας το έλεγε. Κάπως έτσι έγινε αυτό το η εκμετάλλευση, να πούμε, αξιοποίησης μερικών ξένων θησαυρών, μερικών φαινομένων τέτοιων που υπάρχουν. Και τα έχουμε παρουσιάσει σε μερικά βιλιαράκια. Προς την Ορθοδοξία, προς Πατέρας, κάπου αλλού έχουμε το Άγιο Πνεύμα στη σύγχρονη θεολογία. Ο Πόθος του Παρακλήτου, ένα κεφάλαιο που με γράψει κάπου. Ή περί Παύλου, κάμποσα, που γράφτηκαν συνέδρια και τέτοια. Κάπως έτσι έγινε, να πούμε, με τέτοιες παρουσιάσεις. Πατέρα Ηλία, σε όλα αυτά τα χρόνια είχατε την ευκαιρία να γνωρίσετε πολλούς ανθρώπους. Πολλοί αναδείχθηκαν, πολλοί ακολούθησαν την πορεία σας, άλλοι στάθηκαν και απέναντί σας, ενώ γενικότερα στην προσπάθεια. Εάν επιστρέφατε πίσω, θα υπήρχαν πράγματα που θα θέλατε να γίνουν αλλιώς? Θέλω δηλαδή έτσι τώρα από καρδίας να μας πείτε, μέσα από όλη αυτή την κριτική που έχει γίνει, που όντως είναι υπερβολική, εντούτοις όμως εντοπίζονται κάποια πράγματα. Εσείς βλέπετε από την πλευρά σας ότι κάτι θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά, εάν σας εδίδε το πάλι ευκαιρία? Συγγνώμη για αυτή την ερώτηση, αλλά θέλουμε να διδαχτούμε πραγματικά κι εμείς. Θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Υπάρχει κάτι που θα θέλατε να αλλάξει στην προσπάθειά μας και στην αυτή σας την πορεία? Ναι, δεν περιορίζει την προσπάθεια, αλλά που θα θέλατε να δείτε είτε την Εκκλησία της Ελλάδος, είτε ναι, τους ανθρώπους, είτε και την προσπάθεια διαφορετικά? Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο σε ρωτήματα. Είναι σπουδαία η ερώτησή σας. Απλώς θα έλεγα μερικά που τα είπα ή υπενήχθην φερπίν να είναι ο Χριστιανός και δύο εργάτες Ευαγγελίου, ιερεύς, θεολόγος και ο επίσκοπος, να είναι προσγειωμένος, να είναι γνήσιος, να έχει περιεχόμενο, να παίρνει στα σοβαρά τη θρησκεία μας, την πίστη μας και όχι μόνο φωνές ή επίδειξη. Είναι γνωστό και αυτό, επίδειξη. Η ρητορία μεγάλη. Λοιπόν, γνήσιος, προσγειωμένος, ουσιαστικός, ας μην είναι άγιος, μεγάλη κουβέντα. Να είναι στα σοβαρά, γνησιότητα και προς Θεού, ούτε επίδειξη, ούτε ρητορικότητα, ούτε μεγάλα λόγια. Αυτό είναι. Ξέρετε, καμιά φορά όμως αυτό προϋποθέτει μια σοφία. Γιατί πίσω από τη ρητορικότητα, πίσω από το μεγαλείο και πίσω από αυτά που πολλές φορές γίνονται έτσι συμβολικά, ίσως κάποιοι από εμάς προσπαθούμε να κρύψουμε το λίγο που είμαστε. Και το λέγω με απόλυτη ειλικρίνεια αυτό. Γιατί διαπιστώνω σε εσάς που σας έχω ακούσει επανειλημμένα να μιλάτε για αυτή την απλότητα και την κατανοώ απόλυτα. Η απλότητα όμως προϋποθέτει μια εμπειρία σοφίας και ο Θεός σας τη χάρισε σας και την καλλιεργήσατε. Και ίσως αυτό σας έχει κάνει έναν άνθρωπο χαριτωμένο. Δεν έχει ακουστεί για το πρόσωπό σας και για σας από κανέναν κακός λόγος. Ακόμη και αυτοί που στάθηκαν και στέκονται κριτικά απέναντι στην προσπάθεια μιλούν για τον πατέρα Ηλία που πάντοτε συμβούλευε, προσπαθούσε να ενώνει τους ανθρώπους, να κατανοήσει και σταθήκατε κοντά σε όλους. Έχω την αίσθηση ότι δεν ξεχωρίσατε κανέναν τελικά. Μέχρι και σήμερα μιλούν όλοι με έναν τρόπο ότι τουλάχιστον στον πατέρα Ηλία βρίσκαμε από κούμπι. Πολλοί νέοι που πέρασαν από τα χέρια σας και ακολούθησαν άλλους δρόμους, όχι αντίθετους με την έννοια της πίστεως, αλλά διαφορετικούς στην οτροπία και στην άποψη, τουλάχιστον σε εσάς θυμούνται αυτό, την κατανόηση και την προσπάθεια να ανοίξουν δρόμους, να μάθουν, να σπουδάσουν. Και εγώ τουλάχιστον θέλω να σας ευχαριστήσω. Δεν είχα τη χαρά να σας ζήσω
ως πνευματικό πατέρα ή ως καθοδηγητή ή με την έννοια της σπουδής κοντά σας. Έχουμε όμως όλοι ωφεληθεί και από αυτά που γράψατε και κυρίως από το ήθος που μας έχετε διασώσει. Γι' αυτό ήθελα να το καταθέσω δημόσια. Ένα ήθος ενότητος, υπομονής και βεβαίως μια πλήρη αντίληψη των πραγμάτων της εποχής, που δεν είναι αυτονόητο κάθε φορά. Και θέλω λίγο να μας πείτε για αυτή την εποχή, πώς τη βλέπετε σήμερα. Πέρα από αυτό που αφορά στενά την Εκκλησία και τον τρόπο της, πώς βλέπετε σήμερα τον άνθρωπο, σε αυτό που λέγεται παγκοσμιοποίηση, σε αυτό που λέγεται οικονομική κρίση στις ημέρες μας, σε αυτό που λέγεται Ενωμένη Ευρώπη. Θα ήθελα λίγο να μας δώσετε αυτό το καταστάλαγμα της δικής σας εμπειρίας που κατορθώνετε μέχρι και σήμερα να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πολύ τα πολύ καλά λόγια που είτε για μένα. Τα παραλέτε λιγάκι. Είμαστε ευχαριστώ. Το προσπαθώ. Όσο για την εποχή μας είναι προφανές σεβασμιότατε μεγάλο χάος. Και στη χώρα μας την ταλέπορη. Μεγάλο χάος. Μεγάλη κρίση. Μεγάλη ανισορροπία. Μεγάλη απαξία πολλών πραγμάτων. Δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Κάτι μένει μες στον Έλληνα, εν πάση περιπτώσει. Και τελευταίους μήνες το πράγμα που δεν μόνο τα οικονομικά δεν είναι έτσι, αφορμή είναι. Αλλά όπως λέγουν και όσοι έχουν μυαλό, κάτι βαθύτερα κρύβονται. Έλλειψη αυτοσυγκράτηση, πειθαρχία στα οικονομικά κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αυτό καταλήγει κανείς πώς θα το ζούμε και θα μεταδίδουμε το μήνυμα αυτό με σαφήνεια, προσγειωμένο. Θα το πω πάλι χωρίς κορώνες. Είτε ο ψάλτης, λέω και ο ψάλτας. Γιατί το παρακάνουμε αυτοί οι άνθρωποι. Με μέτρων, όπως σε μια συναυλία, δεν μπορεί να κάνει το κέφι του άλλου. Θα πειθαρχεί στο πεντάγραμμο, στο μαέστρο. Το λέω γιατί είναι κρίμα. Καλά οι αμαρτίες οι μεγάλες μερικών κληρικών. Δεν είναι τον τόφο. Είναι σοβαρό. Αλλά επάνω αυτή η ένταση. Η αφετέρου, από τον κλάδο το δικό σας και από την δική σας τη πλευρά, δεν υπάρχει πάντα η απλότηση την οποία έχω αυτή τη στιγμή από ένα αρχιερέα του διαλόγου, της προσφοράς. Τη όλη βιωτή, ούτε κάνω εγώ κομπλιμέντο τώρα. Για να εφαγεί αυτά τα πράγματα. Αυτό να βλέπαν οι άνθρωποι. Το προσγειωμένο που λέμε. Από τον διάκονο και τον ψάτη μέχρι τον αρχιερέα. Προσγειωμένη πορεία, με σαφήνεια το μήνυμα. Κάτι να παίρνω από τον Ιησούν, που τον αφήνω στην άκρη. Καλιά φορά. Τι να πω, δεν λέω τίποτα περισσότερο. Ήδη τα υπονοήσατε τα πρέποντα και τα πορθά. Στον χώρο της θεολογίας πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται, εννοώ στον χώρο της θεολογούσης εκκλησίας πλέον. Ξέρετε ότι υπάρχουν νέοι θεολόγοι, προσπαθούν, κρίνουν τους παλαιότερους, θέλουν να κάνουν κάτι. Είναι ένας χώρος που θα έλεγα ομολογουμένως φαίνεται να έχει μια κρίση και στο πανεπιστημιακό επίπεδο. Ποια είναι η δική σας εμπειρία σήμερα σε αυτό το θέμα? Γενικά νομίζω, σεβασμιότατε, πρέπει να ομολογήσει κανείς ότι τις τελευταίες δεκαετίες έγινε αρκετή καλή πρόοδος και εξέλιξη στη θεολογία εν Ελλάδη, όπως τα υποδρόσια του συνέδριου που είχατε κάνει εις τον Βόλων και βγήκε ο τόμος προσφάτως με τίτλο «Αναταράξεις στον χώρο της θεολογίας στην Ελλάδα», ιδίως στη δεκαετία του 60. Και διότι κορυφαίοι γνωστά ονόματα θεολόγοι και γενικότερα, είτε από το Άγιον Όρος άρχισε κάτι να γίνεται, όχι κάτι σημαντικό, ζωντάνεμα, όχι τόσο σε θεωρητικό τομέα, αλλά ούτε πάλι εντελώς πρακτικό. Έδωσε νόημα στο χριστιανικό βίωμα. Και οι επαφές με τους ξένους, όπου είναι από σοβαρούς ανθρώπους, είναι κάτι. Το έλεγε ο Μπρατσιώτης, ο Μακαρίτης, ο ακαδημαϊκός. Όταν επιστρέφουν τα συνέδρια, λέει, έρχομαι περισσότερο ορθόδοξος, μας έλεγε στο μάθημα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λοιπόν, καμιά επαφές οι οποίες δεν είναι ασήμαντο πράγμα, γιατί η Δύση ούτε κοιμάται, ούτε είναι όλοι προς τα αριστερά εις των μοντερνισμών. Αυτό δυστυχώς, σεβασμιότατε, δεν γίνεται εν Ελλάδα. Δεν έχουμε πληροφόρηση καλών πραγμάτων. Είπα σε κάποιον. Μου λέει, Σάμπος, ευνοείς τους παπικούς, λέει, επειδή λέω το παπισμό, λέει, ή το Θεό, λέω, θέλω να τιμήσω, ο οποίος κατά σένα, λέει, κοιμάται ο Θεός όλη την Ευρώπη. Δεν υπάρχει Θεός. Χάθηκε. Πες το, να ξέρω. Ή το πάνω το Βατικανό. Δεν είμαι το Βατικανό, λέει, καθολικισμό. Αυτό που οι κορυφαίοι, οι Σουίτσοι και οι Δομινικανοί, τα μεγάλα τάγματα, δεν είναι παπικά. Αν το πω αυτό, θα περάσουν για παλαβό μερικοί υπερορθόδοξοι. Το λέω δημοσία. Γιατί μου το έχουν πει και άνθρωποι πολύ σοβαροί. Πολύ σοβαροί. Σαν τους δύο καθηγητές παλαιούς που είπα, και εκ των ζώων των καθηγητών, το λένε και το ζουν αυτό το πράγμα και έχουν διάλογο σοβαρών
Γιατί βλέπουν με σοβαρότητα, μερικοί θέλουν να μάθουν κάτι. Οι μερικές προσπάθειες που έχουν πει στο Βέλγιο, το μοναστήριο Σεβετών, οι εκδόσεις, τα βιβλία, τα συνέδρια, είναι κάτι που δεν θα το πιστέψουν οι πολλοί Έλληνες. Όχι μόνο ο πολλής κόσμος, και οι θρησκευόμενοι και οι κληρικοί μας, όταν δεν έχουμε τη αυτή. Και σε αυτό τον μόνο που πτέουν και θέλουν και σχολές δεν μας δίνουν κάτι. Όχι να διαφημίσουν τους ξένους. Και κάποια θρησκευτικά περιοδικά κλπ. Να ξέρουμε ότι κάτι ο Θεός δεν κάθεται. Όπως φέρει στον τομέα η Αποστολή, έχουμε θαυμαστά πράγματα η Ορθοδοξία σε όλη την Αφρική. Που βγαίνουν 5 ιεροαποστολικά περιοδικά εν Ελλάδη, με πλούσια ρεπορτάζ κλπ. Λέω λοιπόν, υπάρχει μια γενικά ξεοπορία, θέλει πολλή δουλειά ακόμα, ώστε να υπάρχει και ως κήρυγμα, αλλά και ως έρευνα και ως θεολογική μελέτη. Πρέπει, είναι οι απαιτήσεις πολύ μεγάλες, μέσα στην κρίση μεγάλης εποχής. Και πολύ μεγάλη, εφόσον ο κόσμος κατά βάθος διψάει, έχουμε πολλά δείγματα, να το δείτε πιο το πράγμα προσιτών στον πλησίον μας. Θέλω ειλικρινά να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που διαθέσατε, για τον κόπο που υπευλήθητε να έρθετε κοντά μας και να σας ευχηθούμε από την καρδιά μας ο Θεός να σας χαρίζει υγεία, δύναμη, γιατί ακόμη μετέχετε, ουσιαστικά προσφέρετε και έχετε καταγράψει μια ιστορία για την οποία εμείς είμαστε ευγνώμονοι οι νεότεροι. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Και εγώ εκ βάθους ψυχής. Να είστε πάντα καλά. Σε... Ήταν ο αρχιμανδρίτης πατήρ Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος σήμερα στο Αρχονταρίκι. Ήταν ένα αρχονταρίκι αφιερωμένο σε αυτόν. Θελήσαμε να τον ακούσουμε, να πάρουμε πολλά, να σταθούμε σε μια πορεία 90 χρόνων. Μια πορεία προσφοράς και θυσίας. Και αξίζει σε ανθρώπους σαν τον πατέρα Ηλία να τους λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Φόρεσε τον καλύτερό σου εαυτό. Στήριξε και εσύ την εκστρατεία «Η μόδα πολεμά τον καρκίνο του στήθους».